Βρισκόμαστε σε αυτή τη γειτονιά, έχουμε προγραμματισμό και για τις άλλες περιοχές της πόλης, να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο, να συζητήσουμε τα προβλήματα που κυριολεκτικά τον βασανίζουν. Γιατί έχουμε μια αντίληψη. Το λέγαμε και προεκλογικά και αποδεικνύεται και μετεκλογικά. Ότι η μοναδική δύναμη που μπορεί με την παρέμβασή της, με την οργάνωσή της, με τον αγώνα της, να δώσει λύση ακόμα και στα πιο μικρά, αλλά και μέχρι τα μεγάλα, τα πιο ζωτικά προβλήματα που απασχολούν το λαό μας, δεν είναι κανένας άλλος παρά μόνον ο ίδιος ο λαός. Εδώ βρίσκεται η δύναμη που μπορεί, αν το αποφασίσει, να επιβάλλει λύσεις προς το συμφέρον του, να ανακόψει αυτό το κατήφορο που σε όλα τα επίπεδα της ζωής έχει πάρει κατρακύλα τη ζωή του λαού μας. Αυτό λοιπόν κάνουμε σήμερα εδώ σε αυτή τη γειτονιά. Θέλουμε όμως να ξεκαθαρίσουμε και ένα άλλο πράγμα. Ότι εντάξει, μπορεί ένα πρόβλημα να ανησυχεί, να συσπυρώνει τους εργαζόμενους, γενικά τα λαϊκά στρώματα, μπορεί να αναπτύσσονται αγώνες και έχουν αναπτυχθεί όλο το προηγούμενο διάστημα για όλα τα ζητήματα, μπορεί να αναγνωρίζουν οι πάντες ότι οι κομμουνιστές και το ΚΚΕ είναι μπροστά σε αυτούς τους αγώνες, τους οργανώνουν, μπαίνουν στην πρώτη γραμμή, θυσιάζονται πολλές φορές στον αγώνα αυτό, αλλά χρειάζεται και ο ίδιος ο κόσμος μέσα από αυτή την πείρα του να δώσει την εμπιστοσύνη του στο ΚΚΕ, στην καθημερινή πάλι να ακούσει το λόγο του, να ακολουθήσει αυτή την πολιτική γραμμή που ουσιαστικά είναι η μοναδική η οποία εξυπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα, η οποία ακούραστα έρχεται σε σύγκρουση με όλα αυτά τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, τα ιδιωτικά, τα οποία μαυρίζουν όλο και περισσότερο τη ζωή του. Κυβέρνηση φεύγει, κυβέρνηση έρχεται, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, τα προβλήματα αυξάνονται και οξύνονται. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, στο ΚΚΕ μας απασχολούν όλες οι πλευρές της καθημερινής ζωής του εργαζόμενου, του συνταξιούχου, του αυτοαπασχολούμενου, της νεολαίας, των γυναικών, όλων των λαϊκών στρωμάτων. Μας απασχολεί, όπως ξέρετε, και δίνουμε τεράστιες μάχες για το ζήτημα της ανεργίας και των απολύσεων, για το ζήτημα των μισθών που τσακίστηκαν, για το ζήτημα των συντάξεων που επίσης τσακίστηκαν και πάνε ακόμα παραπέρα, για το ζήτημα της υγείας και της παιδείας που πλέον δεν είναι δικαίωμα, είναι ένα αισχρό εμπόριο που μόνον η κορυφή του παγόβουνου είναι τα σκάνδαλα τύπου Νοβάρτης, ενώ η βάση του σκανδάλου είναι ότι το δικαίωμα στη ζωή και στην υγεία εμπορευματοποιείται, το πληρώνεις πανάκριβα. Μπορεί αυτά να είναι τα ζητήματα σε πρώτη προτεραιότητα, αφορούν την επιβίωση του λαού μας, όμως δεν υποβαθμίζουμε σε καμία περίπτωση όλα τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα αυτού του λαού. Και μέσα σε αυτές τις πλευρές που μας ενδιαφέρουν, τις εξετάζουμε, τις μελετάμε, προτείνουμε και αγωνιζόμαστε, είναι και το ζήτημα των συγκοινωνιών, των αστικών συγκοινωνιών στην πόλη, ένα βασικό πρόβλημα που ο καθένας συναντά στην καθημερινή του ζωή. Ένα μέρος της καθημερινής μας ζωής που μας βασανίζει και το πληρώνουμε αδρά. Μπροστά στα υπόλοιπα προβλήματα της ανεργίας, του μισθού, της σύνταξης, της υγείας κτλ., δεν χρειάζεται καμία απολύτως υποβάθμιση του ζητήματος των αστικών συγκοινωνιών, αν σκεφτούμε το εξής, ότι οι καθημερινές μετακινήσεις του κόσμου, ιδιαίτερα σε μια μεγάλη πόλη όπως η Θεσσαλονίκη, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του ημερήσιου χρόνου της ζωής του κάθε εργαζόμενου, του κάθε λαϊκού ανθρώπου. Στην ουσία είναι κομμάτι του εργάσιμου χρόνου, αφού οι περισσότερες μετακινήσεις με τις αστικές συγκοινωνίες γίνονται για να πάει κάποιος και να γυρίσει από τη δουλειά του. Είναι λοιπόν κομμάτι του εργάσιμου χρόνου που όχι μόνο δεν πληρώνεται από τον εργοδότη, αλλά αντίθετα το πληρώνεις με το αντιτίτιμο που δίνεις για τις αστικές συγκοινωνίες. Είναι αναγκαίο κομμάτι, χωρίς αυτό δεν γίνεται,
και για τους εργαζόμενους, αλλά και για την νεολαία, για να πάει και να γυρίσει από το σχολείο στο φροντιστήριο, στο πανεπιστήμιο ή όπου αλλού σπουδάζει. Είναι αναγκαίο κομμάτι της ζωής του συνταξιούχου, του επαγγελματοβιοτέχνη, του αυτοαπασχολούμενου, για να κινηθεί προς την εργασία του, προς τις υπηρεσίες ή προς την αγορά. Είναι απαραίτητο κομμάτι της ζωής του κάθε κατοίκου της πόλης με την ίδια του την πόλη. Με λίγα λόγια, ζωή στην πόλη δεν νοείται χωρίς συγκοινωνίες. Είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, το οποίο πληρώνουμε πανάκριβα. Άρα οι συγκοινωνίες δεν είναι μια πολυτέλεια για την οποία πρέπει να πληρώνεις. Είναι ένα αναφέρετο δικαίωμα που έχει να κάνει με την ίδια την επιβίωσή σου, με τη δυνατότητά σου να εργαστείς, να σπουδάσεις, να πας στο γιατρό, να κοινωνικοποιηθείς, να ζήσεις σαν άνθρωπος. Και αυτό το κομμάτι, όπως είπαμε, δεν είναι μόνο απλήρωτο σαν αναγκαίος χρόνος, αλλά το πληρώνουμε αδρά. Ας σκεφτεί μονάχα ο καθένας, ας υπολογίσει με χαρτί και με μολύβι πόσο κόστος συσσωρεύεται τον μήνα σε μια οικογένεια για τις αναγκαίες μετακινήσεις στο μελών της, στη δουλειά, στη σχολή, στις υπηρεσίες, στην αγορά. Στην πιο απλή περίπτωση, με τις σημερινές τιμές μιας τετραμελούς οικογένειας, η μετακίνηση στη δουλειά ή στο σχολείο κοστίζει με τις σημερινές τιμές 8 ευρώ την ημέρα, δηλαδή 240 ευρώ το μήνα. Και μιλάμε μόνο για τη μετακίνηση κάθε μέλος της οικογένειας που στις περισσότερες, για μία μετακίνηση, που στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι περισσότερες από μία. Ακόμα και με τις εκπτωτικές κάρτες, το κόστος αυτό είναι μεγάλο ποσοστιαία, αν πάρουμε υπόψη το τσάκισμα των μισθών και των συντάξεων, τους μισθούς που έφτασαν ιδιαίτερα στους νέους σε 300 και 400 ευρώ. Πολλές φορές, και το έχουμε συναντήσει στα συνδικάτα και στο συνδικαλισμό, πραγματικά είναι ανήμποροι οι χιλιάδες απλήρωτοι εργαζόμενοι, ακόμη και να καταβάλουν το αντίτιμο της αστικής συγκοινωνίας για να πάνε στη δουλειά τους. Αντίστοιχα λοιπόν, το ποσοστό που ξοδεύεται για τις αστικές συγκοινωνίες μεγαλώνει μέσα αυτή την κατάσταση επιτηνόμενης φτώχειας, γίνεται πρόβλημα και στερεί την ικανοποίηση από άλλες ανάγκες, στενεύει ακόμα περισσότερο τον κορσέ της λιτότητας. Ένας τέτοιος όμως υπολογισμός του κόστους μόνον είναι λειψός και εσφαλμένος. Είναι πολύ περισσότερα από το αντίτιμο του εισιτηρίου τα όσα πληρώνει η λαϊκή οικογένεια για τις συγκοινωνίες, από όσα πρέπει να βγάλει καθημερινά από την τσέπη της στο λεωφορείο. Μπορεί να μην γίνεται αυτό αισθητό έτσι αμέσως, αλλά πληρώνεις ήδη αρκετά λεφτά για τον ίδιο λόγο, για τις συγκοινωνίες, μέσα από τη θηριώδη άμεση και έμεση φορολογία που καταθέτει στο κράτος. Το οποίο ο κράτος με τη σειρά του χρηματοδοτεί τους φορείς που μέχρι σήμερα και στο μέλλον, από ό,τι φαίνεται, θα λειτουργούν τις συγκοινωνίες. Με λίγα λόγια, πληρώνεις δύο φορές για συγκοινωνίες που δεν σου αρκούν και σε αγανακτούν. Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν? Γιατί πληρώνουμε χωρίς να έχουμε πραγματικές συγκοινωνίες? Μπορεί άραγε να γίνει αλλιώς? Θα σταθούμε βέβαια μόνο στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, αν και έχει τα ίδια χαρακτηριστικά όπως και σε άλλες πόλεις. Με μια διαφορά, ότι η κατάσταση των αστικών συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη έχει πλέον τα τελευταία χρόνια ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής. Είναι κυριολεκτικά τραγική. Ξεσηκώνει τη δίκαιη αγανάκτηση κάθε κατοίκου. Και η κατάσταση δεν λέει να διορθωθεί ούτε στο ελάχιστο, παρά τις διακηρύξεις και τις δίθεν δεσμεύσεις κάθε κυβέρνησης που αλλάζει, κάθε περιφερειάρχη ή δημάρχου που αλλάζει και που διακηρύσουν σαν στόχο της ζωής τους τη βελτίωση αυτής της κατάστασης, αλλά καταφέρουν μόνο τη χειροτέρευσή της. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε μόνο με την ανικανότητα μιας σειράς κυβερνήσεων, υπουργών, δημάρχων και περιφερειαρχών? Είχε την ατυχία η πόλη ή η χώρα γενικότερα να κυβερνάται από μια διαδοχή ανίκανων υπευθύνων? Είναι εύκολη εξήγηση, βολική, και δεν σε ρίχνει πολύ περισσότερο στα βαθιά νερά να σκεφτείς ποιο είναι το πραγματικό γιατί. Δεν πρόκειται για ανικανότητα. Πρόκειται για μια συνειδητή πολιτική επιλογή όλων των κυβερνήσεων που κυβέρνησαν τον τόπο. Να σβήσουν από την εικόνα αυτό που προαναφέραμε. Ότι δηλαδή η μετακίνηση με τις συγκοινωνίες είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής, τεράστια αναγκαιότητα. Και δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εμπόρευμα για να κερδίζουν κάποιοι, είναι δικαίωμα κοινωνικό. Έτσι το αντιμετωπίζει, έτσι αγωνίζεται για αυτό το δικαίωμα το ΚΚΕ παντού, στη Βουλή, στο Δήμο, στην Περιφέρεια. Και πολύ παραπάνω, κυρίως μέσα στις γειτονιές, στους φορείς του λαϊκού κινήματος,
στα συνδικάτα, στους συλλόγους παντού. Το πρόβλημα στο συγκοινωνιακό στη Θεσσαλονίκη έχει συγκεκριμένα ονόματα. ΟΑΣ και Μετρό. Ας πάρουμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Η κατάσταση με τον ΟΑΣ πλέον είναι γνωστή. Το βιώνει κάθε κάτοικος της πόλης και κυριολεκτικά τον βγάζει έξω από τα ρούχα του. Ατελείωτες ώρες αναμονής, στήριγμα σαν σαρδέλες σε ελάχιστα συγκρίνοντας με τις ανάγκες λεωφορεία, λεωφορεία ετοιμόρροπα, πολλές φορές επικίνδυνα για την ασφάλεια των επιβατών. Τεράστια αργοπορία στην κίνηση λόγω των κυκλοφοριακών συνθήκων του ποτηλιαρίσματος. Και το κόστος, παρά την έλλειψη υπηρεσιών, κόστος που όλο και ανεβαίνει. Οι υπηρεσίες καταραίων. Το κόστος παραμένει, η ουσία ανεβαίνει. Για το σκάνδαλο αυτό όμως κανένας από τους ευθύνοντες κυβερνώντες δεν μιλά. Δεν μιλά για τις πραγματικές αιτίες, άρα και για την πραγματική λύση με βάση ένα και μοναδικό κριτήριο. Την ανάγκη του κόσμου για συχνές, γρήγορες, ασφαλείς και ευθυνές συγκοινωνίες. Αυτό προπολού έχει διαγραφεί τελεσίδικα από τη σκέψη όλων των κυβερνήσεων, είτε της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΠΑΣΟΚ, είτε του ΣΥΡΙΖΑ. Ο καθένας που ερχόταν απλά χειροτέρευε το πρόβλημα. Γιατί όμως και πώς φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση? Δεν πρόκειται για έναν ακόμα δογματισμό του ΚΚΕ όπως κάποιοι ίσως μας κατηγορήσουν, αλλά για μια πραγματικότητα που δικαιώνει την άποψη του κόμματός μας. Ότι η πέτρα του σκανδάλου βρίσκεται στο ότι ο ΟΑΣ από τη γέννησή του μέχρι σήμερα είναι ένας ιδιωτικός κερδοσκοπικός οργανισμός, μια εταιρεία που εκμεταλλεύτηκε με πολιτικές πλάτες όλων των κυβερνήσεων την ανάγκη του λαού της Θεσσαλονίκης για συγκοινωνίες, τις εκμεταλλεύτηκε με το πιο σκανδαλώδη τρόπο, μια εταιρεία που θησάβρισε. Είναι ίσως παγκόσμια πρωτοτυπία ότι για δεκαετίες ο ΟΑΣ ήταν η μοναδική ιδιωτική εταιρεία με εξασφαλισμένο συγκεκριμένο ποσό κερδών τεράστιων διαστάσεων, ακόμα και στην περίπτωση που δεν θα έκανε κανένα απολύτως μεταφορικό έργο, που δεν θα εκτελούσε κανένα δρομολόγιο, που δεν θα ανέβαινε κανένας επιβάτης στα λεωφορεία του. Είχε εξασφαλισμένα πολλά εκατομμύρια εγγυημένα κέρδη από το κράτος. Ακόμα, όπως λέμε, και κανέναν επιβάτη να μην ανέβαινε στα λεωφορεία του. Βλέπετε ότι δεν ήταν η κρατικοποίηση που δημιούργησε τα προβλήματα, αφού επρόκειτο για αμιγώς ιδιωτική εταιρεία, αλλά ήταν η ιδιωτικοποίηση του ίδιου του κράτους, αν μπορεί να σταθεί ένας τέτοιος όρος. Ήταν πολιτική που λέει ότι το κράτος για ένα λόγο υπάρχει. Για να εξυπηρετεί τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, να υποχρεώνει το λαό να τα πληρώνει, είτε με τη φορολογία του, είτε με την εμπορική καθημερινή χρήση, να εμπορευματοποιούνται απόλυτα όλες οι αναγκαίες λειτουργίες, όπως η υγεία, η παιδεία κτλ., μαζί με αυτές και οι συγκοινωνίες. Με λίγα λόγια, ο ΟΑΣ πληρωνόταν πανάκριβα για δεκαετίες από το λαό από δύο τσέπες. Από τη φορολογία του που κατατίθεται στο κρατικό κορβανά και με το κρατικά εγγυημένο κέρδος, και από το εισιτήριο που η τιμή του ανέβαινε σε σημείο πολλές φορές απαγορευτικό για τα οικονομικά μιας οικογένειας. Σε αντιστάθμευμα όμως, μήπως και πριν από λίγα χρόνια, πριν οξυθεί το πρόβλημα τα τελευταία χρόνια του ΟΑΣ, μήπως είχαμε επαρκείς συγκοινωνίες? Σε καμία περίπτωση. Η απαξίωση του ΟΑΣ δεν είναι ένα φαινόμενο των τελευταίων μηνών. Εξελίσσεται όλα τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι για το πρόβλημα των παλιών επικίνδυνων λεωφορείων πολλές φορές είχε προβληθεί σαν λύση από το ΚΚΕ, από συνδικάτα των εργαζόμενων και από άλλους φορείς, η λύση της κατασκευής αστικών λεωφορείων για τον ΟΑΣ από μια μεγάλη επιχείρηση της πόλης με τεράστια τεχνογνωσία και υποδομές, την γνωστή Έλβο. Γεγονός που θα εξασφάλιζε φθηνότερα, καλύτερα λεωφορεία από τη μια, αλλά και εργασία για μια μεγάλη βιομηχανική μονάδα. Πού κόλλησε αυτή η λύση? Στην εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κλείσει αυτό το εργοστάσιο. Εντολή που εκτέλεσαν με απόλυτη συνέπεια όλες οι κυβερνήσεις, ξεκινώντας από τη Νέα Δημοκρατία, και το τελευταίο κλειδί το γύρισε στο εργοστάσιο αυτό η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγους μήνες. Η απαξίωση του εργοστασίου ξεκίνησε από την ιδιωτικοποίησή της στον Όμιλο Μυτιληναίου από το ΠΑΣΟΚ, συνεχίστηκε με απαξίωση από τη Νέα Δημοκρατία, το έκλεισε τελικά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μα γιατί λέμε κυβέρνηση φεύγει, κυβέρνηση έρχεται, η ίδια πολιτική μένει απαράλλακτη. Αυτές είναι οι αγεφύρωτες διαφορές μεταξύ όλων αυτών των κομμάτων που καλεί τον κόσμο να υποκύψει σε διλήμματα σε κάθε εκλογές. Όπως και να απαντήσει στο δίλημα, είτε Νέα Δημοκρατία,
είτε ΣΥΡΙΖΑ είτε ΠΑΣΟΚ, το ίδιο αποτέλεσμα έχεις, τη χειροτέρευση της κατάστασης. Με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ζήσαμε μια ακόμη απίστευτη κοροϊδία σχετικά και με τον ΟΑΣΤ. Χρησιμοποιώντας και διαχειριζόμενος επικοινωνιακά μια πραγματικότητα, το υπαρκτό σκάνδαλο του ΟΑΣΤ όπως το περιγράψαμε, αφού έντυσε όπως πάντα την πιο αντιλαϊκή πολιτική με τα πιο αριστερά λόγια, εκμεταλλεύτηκε λοιπόν αυτό το σκάνδαλο για να περάσει και να νομοθετήσει το 2017 αυτούσια την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ονομαζόταν απελευθέρωση των αστικών συγκοινωνιών, δηλαδή την ιδιωτικοποίησή τους. Συγκεκριμένα τι έκανε. Με το ίδιο ακριβώς νομοθέτημα του 2017 που όριζε την κρατικοποίηση του ΟΑΣΤ, στο τέλος του ίδιου ακριβώς νομοσχεδίου προβλεπόταν η απελευθέρωση των αστικών συγκοινωνιών, δηλαδή η ιδιωτικοποίησή τους. Κρατικοποίηση και ιδιωτικοποίηση μέσα στο ίδιο ακριβώς νομοσχέδιο. Μπορεί σήμερα η Νέα Δημοκρατία και άλλοι να κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ για την κρατικοποίηση του ΟΑΣΤ πριν από δύο χρόνια και να καταλογίζουν σε αυτήν τη διαμαρτυρική κατάσταση που επικρατεί. Μεθοδευμένα όμως ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία παριστάνουν ότι ξεχνούν ότι το 2017 συμφώνησαν και οι δύο σε αυτόν τον προηγούμενο νόμο που αναφέραμε και που προβλεπόταν υποτίθεται κρατικοποίηση του ΟΑΣΤ, συμφώνησαν στην ιδιωτικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών σε όλη τη χώρα και στη Θεσσαλονίκη. Με λίγα λόγια, ο ΣΥΡΙΖΑ κρατικοποίησε για να καθαρίσει το τοπίο από τους παλιούς ιδιοκτήτες του ΟΑΣΤ και προγραμμάτισε για τον Δεκέμβρη που μας έρχεται μετά από λίγες μέρες την ιδιωτικοποίησή του. Δηλαδή τι, να ανοίξει το παιχνίδι των αστικών συγκοινωνιών σε άλλους μεγάλους επιχειρηματικούς παίκτες που προσβλέπουν σε μεγάλα κέρδη από τη λειτουργία του, γιατί η χρήση του από τους πολίτες της Θεσσαλονίκης είναι αναγκαστική. Okay. Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Κυριολεκτικά δηλαδή το κράτος, με όποιες κυβερνήσεις, λειτουργήσε σαν τροχονόμος συμφερόντων και αυτός όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και οι προηγούμενες και οι επόμενες. Επρόκειτο στην πραγματικότητα για μια κρατικοποίηση των ιδιωτικών συμφερόντων. Πριν ακόμα ανοίξει η αγορά των αστικών συγκοινωνιών όμως που προβλέπεται όπως είπαμε τον επέμονα Δεκέμβρη, η ιδιωτικοποίηση ξεκίνησε σαλαμοποιημένα για να μην προκαλέσει και μεγάλες αντιδράσεις. Πατώντας πάνω στη μεθοδευμένη και συνειδητή απαξίωση του ΟΑΣΤ και την αγανάκτηση του κόσμου, η σημερινή κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας κόβει κομμάτια, γραμμές των συγκοινωνιών και τις παραδίδει στα ιδιωτικά κτέλ. Ήδη πέρασαν πολλές γραμμές, πάνω από 26, της περιφέρειας της πόλης, αξιοποιώντας το επιχείρημα ότι οι συγκοινωνίες της περιφέρειας δεν έχουν σχέση με την πόλη, μπορούν να περάσουν στα κτέλ, ότι αν αφαιρέσουμε γραμμές από τον ΟΑΣΤ θα το ξεφορτώσουμε και έτσι θα εξοικονομηθούν περισσότερα λεωφορεία για το κέντρο της πόλης. Βέβαια, ακόμη και από αυτή τη σαλαμοποίηση και την παράδοση γραμμών, πολλών γραμμών στα κτέλ, η κατάσταση στο κέντρο της πόλης δεν έχει βελτιωθεί καθόλου. Αλλά το κύριο είναι ότι έτσι ανοίγει ο δρόμος για την ιδιωτικοποίηση και των υπόλοιπων γραμμών μέσα στην πόλη. Άλλωστε είναι φανερό ότι το ψωμί του κέρδους, η μεγάλη μπάζα αν το θέλετε, σε αυτές τις επιχειρηματικές λειτουργίες, βρίσκεται εκεί που βρίσκεται και η μεγάλη επιβατική κίνηση, στο κέντρο της πόλης, και έρχεται και η σειρά τους. Στη μεταβίβαση στις ιδιώτες γραμμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης τα ίδια τα κτέλ, σαν ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στο σημερινό ΟΑΣΤ και στον επόμενο ιδιώτη, μετά τα κτέλ, που θα είναι ο ιδιοκτήτης των γραμμών. Από την άλλη πλευρά, η διακηρυγμένη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο από τη δημοτική του παράταξη για δημοτικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών, πολιτική που υποστηρίζεται σαν αίτημα και από αρκετούς δημάρχους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι τίποτα άλλο από μια διαφορετική μορφή ιδιωτικοποίησης. Πρόκειται για μια κλασική περίπτωση σύμπραξης δημόσιου, βλέπε δήμος, και ιδιωτικού τομέα, βλέπε ιδιωτικές επιχειρήσεις, για τη λειτουργία των γραμμών, με τελικό ωφελούμενο τον ιδιώτη. Αλήθεια, ας σκεφτεί κάποιος, πώς είναι δυνατόν ένας δήμος με τη σημερινή οικονομική του στήριξη, ακόμα και τη θεσμοθετημένη, που έχει περιοριστεί κατά 70% από το κράτος. Το κράτος πρέπει να δίνει κάποια λεφτά νομοθετημένα στους δήμους, το 70% έχει περικοπεί. Πώς μπορεί ένας δήμος κάτω από αυτές τις οικονομικές συνθήκες που δεν μπορεί να ανταποκριθεί και στα πιο στοιχειώδη, όπως για παράδειγμα η καθαριότητα, που πραγματικά και αυτή είναι ένα τεράστιο πρόβλημα όλο και μεγαλύτερο για την πόλη. Πώς μπορεί λοιπόν να αντέξει ένας δήμος
το οικονομικό βάρος της διαχείρισης γραμμών στην κοινωνία, που είναι αντικείμενο πολύ ακριβότερο από την καθαριότητα και απαιτεί αγορά λεωφορείων πανάκριβων, τη συντήρησή τους και πρόσθετο προσωπικό. Είναι προφανές λοιπόν ότι η λεγόμενη δημοτικοποίηση σε συνεργασία με ιδιώτες θα καταλήξει τελικά ολοκληρωτικά στα χέρια των ιδιωτών και με το αζημίωτο βέβαια και με ένα τεράστιο κόστος για τους χρήστες, τους συγκοινωνιών, τους πολίτες, γιατί πρέπει οι επιχειρηματίες να κάνουν χρυσές business. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε και να ξεχνάμε ότι η ιδιωτικοποίηση των συγκοινωνιών σε άλλες χώρες έφερε χωρίς καμιά εξαίρεση τεράστια αύξηση του κόστου των εισιτηρίων, μείωση και χειροτέρευση των συγκοινωνιών, αποτέλεσε την αφορμή για τεράστια κύματα δυναμικών διαμαρτυριών από λαϊκά στρώματα, ακόμα και παλαϊκών εξεγέρσεων. Όπως για παράδειγμα πριν από λίγα χρόνια στη Βραζιλία, με πτώση της κυβέρνησης. Είχε ξεκινήσει από τις αστικές συγκοινωνίες. Η ιδιωτική αστική συγκοινωνία, όπως την προωθούν τα υπόλοιπα κόμματα και οι εκπρόσωποι τους στους δήμους, σημαίνει ένα πράγμα. Κανείς ιδιώτης επιχειρηματίας δεν πρόκειται να επενδύσει αν δεν έχει εξασφαλισμένα κέρδη. Βγαλμένο είτε μέσα από την κρατική επιδότηση του εισιτηρίου, δηλαδή από τη λαϊκή φορολογία, είτε από την τιμή του εισιτηρίου κάθε φορά που χρησιμοποιείς το λεωφορείο, και μάλιστα μια τιμή ανοιχτή σε διακυμάνσεις προς τα πάνω, όποτε το καλεί το επιχειρηματικό, ιδιωτικό και κερδοσκοπικό συμφέρον. Και στις δύο περιπτώσεις πληρώνει ο λαός για τα κέρδη του ιδιώτη όλο και πιο ακριβά. Κι αν κάποιος πει, μπορεί μεν οι αστικές συγκοινωνίες να είναι πιο ακριβές με τον ιδιώτη, αλλά τουλάχιστον θα έχουμε συγκοινωνίες, να μην είναι καθόλου σίγουρος ούτε γι' αυτό. Γιατί είναι πολύ φυσικό και επόμενο, με τη λογική του κέρδους, να μειωθούν ή και να κοπούν συγκοινωνιακές γραμμές, να συγχωνευτούν τις περισσότερες φορές μεταξύ τους, εκεί όπου δεν παρουσιάζεται μεγάλη επιβατική κίνηση σε κάποιες συνοικίες, άρα και τα κέρδη του ιδιώτη είναι περιορισμένα. Γιατί να τις λειτουργήσει με κόστος αυτές τις γραμμές. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, είτε με απευθείας ιδιωτικοποίηση εργολάβους της Νέας Δημοκρατίας, είτε με δημοτικοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο λαός καλείται να πληρώσει μεγαλύτερο κόστος και χειρότερες συγκοινωνίες. Τι προτείνει λοιπόν, γιατί παλεύει το ΚΚΕ και καλεί τον κόσμο σε συσφύρους και αγώνα. Η δικιά μας πρόταση είναι μία και καθαρή. Αποκλειστικά δημόσιος φορέας αστικών συγκοινωνιών στην πόλη και σε όλη τη χώρα, όλων των ειδών των συγκοινωνιών, που θα περιλαμβάνει το λεωφορείο, το μετρό όταν γίνει ή άλλα είδη συγκοινωνιών αν υπάρξουν, όπως το τράμι ή οι θαλάσσιες συγκοινωνίες. Αποκλειστικός λοιπόν δημόσιος φορέας χωρίς καμιά απολύτως εμπλοκή ιδιώτη είτε δήμου. Να πάψει η συγκοινωνία να είναι ένα είδος εμπορίου και να αντιμετωπιστεί σαν λαϊκό δικαίωμα. Να εξυγχρονιστεί ο στόλος των λεωφορείων με κρατικά κονδύλια που έτσι κι αλλιώς πληρώνει ο λαός με τη φορολογία του. Να αξιοποιηθούν για την κατασκευή των λεωφορείων υπάρχουσες βιομηχανικές δομές και τεχνογνωσία του εργατικού και επιστημονικού δυναμικού της χώρας που είναι τεράστια, δίνοντας δουλειά σε χιλιάδες έμπειρους εργαζόμενους του κλάδου, αποφεύγοντας πανάκριβες αγορές. Δραστική μείωση της τιμής του εισιτηρίου, καθώς αυτό πληρώνεται ήδη από το λαό μέσα από τη φορολογία του, που μέρος της καταλήγει σαν κρατική επιδότηση του εισιτηρίου. Αυτό είναι αρκετό αν εξαλειφθεί από τη μέση ο παράγοντας κέρδος για όποιον εκμεταλλεύεται τις αστικές συγκοινωνίες. Και άμεσα, για σήμερα, προτείνουμε και παλεύουμε να καθιερωθεί η δωρεάν, απολύτως δωρεάν, συγκοινωνία για όλους τους εργαζόμενους στη μετακίνησή τους το πρωί προς τη δουλειά και το μεσημέρι από τη δουλειά προς το σπίτι τους. Δωρεάν συγκοινωνία για όλο το διάστημα της ημέρας, για τους ανέργους, για τους φοιτητές και τους μαθητές, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για τους συνταξιούχους. Και σε αυτούς που σε αυτή μας την πρόταση θα αντιτάξουν ότι πάλι οι κομμουνιστές είναι μαξιμαλιστές, ότι ζητάνε πολλά πράγματα που δεν γίνονται, θα τους θυμίσουμε το εξής απλό. Στα τέλη της δεκαετίας του 80, αυτό το μέτρο που προτείνουμε της δωρεάν μεταφοράς εφαρμοζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας και στη Θεσσαλονίκη. Οι παλιότεροι θα το θυμούνται. Τότε δεν είχαμε ούτε σοσιαλισμό, καπιταλισμό είχαμε πάλι, όμως οι λαϊκοί αγώνες, που τότε ήταν βέβαια σε καλύτερη φάση,
επέβαλαν μια τέτοια λύση και πολλοί ωφελήθηκαν. Αυτοί πάλι οι αγώνες μπορούν να την εξασφαλίσουν. Και πάμε στο δεύτερο όνομα του συγκοινωνιακού προβλήματος Θεσσαλονίκη, στο μετρό. Το άλλο τραύμα της πόλης. Ένα έργο που υποτίθεται ότι ξεκίνησε για να βελτιώσει τις συγκοινωνίες και τη μετακίνηση στην πόλη και κατέληξε να την έχει τραυματίσει για πολλά χρόνια τώρα. Την έχει τραυματίσει κυκλοφοριακά, την έχει τραυματίσει οικονομικά, έχει γίνει απολύση βραχνάς. Ένα έργο που με αρχή το 2006 προγραμματιζόταν να τελειώσει το 2012, σε 6 χρόνια. Πέρασαν έκτοτε ακόμα 7 χρόνια και τώρα είμαστε το 2019, πέρασαν από την προγραμματιζόμενη λήξη του έργου και τώρα προγραμματίζεται να τελειώσει το 2023, δηλαδή με καθυστέρηση 11 χρόνων. Αλλά ακόμα και αυτούς τους υπολογισμούς της εκάστοτε κυβέρνησης, παλιότερα του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα της Νέας Δημοκρατίας, στην πραγματικότητα κανείς απολύτως δεν τους πιστεύει, όχι μόνο το ΚΚΕ, τη θεωρεί ανέκδοτα. Ένα έργο που ξεκίνησε με έναν ορισμένο οικονομικό προϋπολογισμό, που έχει ξεπεραστεί και έχει εκτιναχθεί στα ύψη, έχει ξεπεραστεί πολλαπλάσιες φορές. Έναν προϋπολογισμό που πληρώνει και θα πληρώνει για πολλά χρόνια μπροστά πανάκριβο λαός μας, από τον οποίο κέρδισαν, κερδίζουν και θα συνεχίσουν να κερδίζουν δισεκατομμύρια κυριολεκτικά, δεκάδες δισεκατομμύρια, η μεγάλη κατασκευαστική όμιλη, παλιότερα ξένη, σήμερα ο Άκτορας, ο γνωστός εθνικός εργολάβος, που ανέλαβαν να κάνουν αυτό το έργο. Ένα έργο που κάθε κυβέρνηση, κάθε δήμαρχος, και παλιός και σημερινός, και περιφερειάρχης, υποσχόταν να τελειώσει στη θητεία του, πολύ μάλιστα όπως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα με τον ίδιο τον Τσίπρα επικεφαλής, εγκαινίασαν ένα ανύπαρκτο έργο που όμως ακόμα χάσκει και η τύχη του είναι απροσδιόριστη. Όπως απροσδιόριστος είναι και ο χρόνος της ολοκλήρωσής του, απροσδιόριστος είναι και το τελικό του κόστος που θα πληρώσουμε όλοι μέσα από τη φορολογία, αλλά και μέσα από πανάκριβο κυριολεκτικά εισιτήριο του μετρό όταν θα πας να το χρησιμοποιήσεις, διότι θα σου λένε ότι μας κόστησε ακριβότερα από ό,τι το υπολογίζαμε. Τι έφταξε και τι φταίει για όλα αυτά? Και πάλι θα πούμε ότι δεν πρόκειται, η αιτία δεν είναι μια τυχαία διαδοχή ανίκανων κυβερνητών είτε στην κυβέρνηση είτε στο Δήμο. Είναι η ίδια η φύση αυτού του συστήματος που αναγορεύει το κέρδος σε υπέρτατη αρχή και απλά φορτώνει το κέρδος αυτό στις πλάτες του λαού, αλλά αποτελεί πολλές φορές η ίδια η έννοια του κέρδους και εμπόδιο για την παραπέρα προώθηση των έργων, για την ανάπτυξη, γιατί δεν δίνουν στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ικανά κέρδη στις επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν. Τότε τα έργα σταματάνε. Το θέμα του μετρό έχει πάρει πάλι το τελευταίο καιρό επικοινωνιακές διαστάσεις. Χαμός σηκώνεται ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία με αφορμή το σταθμό της Βενιζέλου και τη τύχη των σημαντικών, πραγματικά σημαντικών αρχαίων που βρέθηκαν σε αυτό το σταθμό. Το ΚΚΕ έχει σαφή εκφρασμένη θέση εδώ και πολλά χρόνια για το ζήτημα αυτό. Αποδείχθηκε και από τις τοποθετήσεις επιστημόνων και αρχαιολόγων και μηχανικών ότι είναι τεχνικά δυνατή η παράλληλη ύπαρξη και σταθμού και αρχαίων χωρίς τη μεταξύ κίνηση των αρχαίων από τον τόπο που βρέθηκαν. Μάλιστα βεβαιώνουν οι αρχαιολόγοι, και δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφιβάλλουμε, ότι η μετακίνησή τους όπως σήμερα προτείνει η κυβέρνηση είναι επιζήμια έως και καταστροφική για αυτά τα αρχεία που αποτελούν έναν τεράστιο αρχαιολογικό θησαυρό τεράστιας παγκόσμιας σημασίας. Όμως ο περιορισμός της συζήτησης μόνο στα αρχεία της Βενιζέλου κρύβει την πραγματική ουσία του προβλήματος. Κρύβει δηλαδή την τεράστια καθυστέρηση που δεν υπάρχει μόνο στο σταθμό της Βενιζέλου αλλά σε όλο το μήκος του έργου, ακόμα και αυτό το οποίο λένε ότι το κομμάτι της Καλαμαριάς όσον αφορά την εκτέλεση του μετρό, ότι υποτίθεται ότι βρίσκεται στα τελευταία προς την ολοκλήρωση, ο ίδιος ο σημερινός δήμαρχος Καλαμαριάς, που δεν έχει καμία σχέση με τον ΚΚΕ, Νέα Δημοκρατία είναι ο άνθρωπος, μόλις προχθές σε μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης ομολόγησε ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει έργο ούτε στην Καλαμαριά. Δεν μας λένε τίποτε λοιπόν όλες οι κυβερνήσεις, και οι προηγούμενοι και οι σημερινοί, για την τεράστια καθυστέρηση όλων των τμήματων του έργου. Και που ως γνωστόν στα τεχνικά έργα η έννοια χρονική καθυστέρηση σημαίνει πάντα εκτείναξη και τεράστιο κόστος του προϋπολογισμού, τεράστιο οικονομικό βάρος για το λαό μας.
Έτσι λοιπόν περιορίζονται μονάχα στα αρχαία για να συγκαλύψουν τις ευθύνες τους για όλο το υπόλοιπο έργο. Με παράβλεψη το πιο στοιχειωδών προβλέψεων που ακόμη και ένας μαθητής λυκείου θα μπορούσε να κάνει, ότι δηλαδή το μετρό, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, θα συναντούσε στην πορεία του τα αρχαία σε πολύ μεγαλύτερη έκταση από ό,τι τα συνάντησε το μετρό της Αθήνας, γιατί τα αρχαία στη Θεσσαλονίκη είναι σε έκταση πολύ πιο εκτεταμένα από της Αθήνας, καθώς η Θεσσαλονίκη έχει να επιδείξει αρχαία από πάρα πολλές ιστορικές περιόδους, από την αρχαιότητα, τους κλασικούς χρόνους, τους ελληνιστικούς χρόνους, το Μεσαίωνα, το Βυζάντιο, νεότερους χρόνους κτλ. Αυτά τα επάλληλα στρώματα πολιτισμών βρέθηκαν στη Βενιζέλου αλλά και σε άλλους σταθμούς που σκάφτηκαν. Πράγμα το οποίο δεν συνέβαινε στην Αθήνα. Τα αρχαία της Αθήνας περιοριζόντουσαν μονάχα στο κέντρο της πόλης και ήταν μόνο της κλασικής αρχαιότητας. Ένας λοιπόν μαθητής λυκείου θα μπορούσε να το προβλέψει αυτό το πράγμα. Ωστόσο οι επαΐοντες, στους οποίους συμμετείχαν πάντα βέβαια με κυβερνητικές εντολές, μηχανικοί, επιστήμονες, αρχαιολόγοι, διαβεβαίωναν ότι τα αρχαία που θα συναντούσε το μετρό της Θεσσαλονίκης θα ήταν λίγα και θα μπορούσαμε εύκολα και χωρίς μεγάλο κόστος να τα ξεπεράσουμε. Έτσι ξεκίνησε ένα έργο με την πιο λαθεμένη μέθοδο, τη λεγόμενη μελέτη και κατασκευή, δηλαδή βλέποντας και κάνοντας. Και εδώ στην περιοχή σας, το έργο του μετρό σταμάτησε για μεγάλα χρονικά διασύματα σε διάφορους σταθμούς, επιβαρύνοντας φοβερά την κυκλοφορία, τα μαγαζιά, τη στάθμευση και οτιδήποτε άλλο, γιατί έπεφτε μπροστά σε πολυκατοικίες ο σχεδιασμός. Φανταστείτε τι σχεδιασμός είχε γίνει. Καθένας λοιπόν που γνωρίζει και ελάχιστα από τα τεχνικά έργα μπορεί να προβλέψει ότι κάτι τέτοιο θα άφηνε εντελώς απροσδιόριστο και το χρόνο ολοκλήρωσης αλλά και το κόστος του έργου. Με λίγα λόγια, βούτυρο στο ψωμί των επιχειρηματικών κολοσσών των κατασκευαστικών εταιριών που ανέλαβαν το έργο, οι οποίες σημειωτέων και στο μάθει αυτό ο κόσμος, δεν πληρώνονται αυτές οι κατασκευαστικές εταιρείες μόνο για το έργο που τελικά παράγουν, κατασκευάζουν, αλλά πληρώνονται και για το χρονικό διάστημα που κάθονται, που δεν παράγεται κανένα έργο, που το έργο διακόπτεται για διάφορους λόγους. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ύψος των χρηματικών απαιτήσεων πολλών δισεκατομμυρίων που έχουν οι τεχνικές εταιρείες απέναντι στο κράτος και τελικά το κέρδισαν, τους πλήρωσε το κράτος, αφορά χρόνους όπου το έργο δεν δούλευε καθόλου, είχε διακοπή. Γιατί έλεγαν οι εταιρείες, εμείς διαθέτουμε τα μηχανήματά μας και καθόμαστε. Θα μπορούσαμε να δουλεύουμε κάπου αλλού, σε ένα άλλο έργο. Και έτσι πληρώνει τη λεγόμενη αποθετική ζημία των εταιριών, το κράτος δηλαδή εμείς. Σε κάθε περίπτωση ο κερδισμένος είναι ένας, η κατασκευαστική όμιλη. Χαμένοι είναι όλοι οι υπόλοιποι. Χαμένοι πρώτα απ' όλα είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στο έργο, που τους τσάκισαν τους μισθούς, τους περιέκοψαν κάτω από 50% και μιλάμε για δύσκολο έργο. Είναι εκατοντάδες κυριολεκτικά οι απολύσεις ανάλογα με την εξέλιξη του έργου. Δηλαδή ενώ οι εργαζόμενοι απολύονται, σταματάει η μισθοδοσία τους κτλ. Όταν διακόπτεται το έργο, ο κατασκευαστής συνεχίζει να πληρώνεται γι' αυτό. Χαμένοι είναι και οι λεγόμενοι μετρόπληκτοι, και στην περιοχή σας υπάρχουν πολλοί, που κυριολεκτικά φυλακίστηκαν τα μαγαζιά τους και επιχειρήσεις τους, μικρομάγαζα, πίσω από τις λαμαρίνες, και πολλά από αυτά δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα και έκλεισαν. Χαμένος είναι ο λαός της πόλης, όπου οι συνθήκες κυκλοφορίας έχουν αναστατωθεί πάρα πολλές φορές, ακόμα και σήμερα μετά από τόσα χρόνια, και αναστατώνονται μέχρι κυκλοφοριακής ασφυξίας. Μια βόλτα σήμερα να κάνει στο κέντρο, στην Ανατία, στη Βενιζέλου, στην Ιόνος Δραγούμης, στη Μητροπόλεως, παντού, κυριολεκτικά είναι αδύνατο να κυκλοφορείς, κυριολεκτικά σου έχετε τρέλα. Χαμένος είναι όλος ο λαός, σε όλη την Ελλάδα, που μέσα από τη φορολογία του αποδίδει εγγυημένα κέρδη στους ιδιώτες κατασκευαστές για ένα έργο που έχει πολλαπλασιάσει τον προϋπολογισμό του πολλές φορές. Χαμένοι θα είναι και οι δημότες της Θεσσαλονίκης, οι μελλοντικοί χρήστες του μετρό, που θα κληθούν να πληρώσουν ένα πανάκριβο εισιτήριο με τη δικαιολογία ότι δεν υπολογίζαμε ότι θα μας βγει τόσο ακριβό. Με λίγα λόγια, κερδισμένο το κεφάλαιο και χαμένος ο λαός. Τελικά το έργο και αυτό έγινε για το κεφάλαιο και όχι για το λαό. Τα βασικά κριτήρια για να κρίνεις ένα έργο είναι συγκεκριμένα. Ο χρόνος κατασκευής, το κόστος κατασκευής, η έκταση του έργου και πόσες λαϊκές ανάγκες εξυπηρετεί, πόσους κατοίκους, και το κόστος της χρήσης όταν τελικά ολοκληρωθεί το έργο. Και εδώ όλα είναι αρνητικά για το λαό και τους κατοίκους της πόλης, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων.
Μπορεί σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ να σηκώνει τη σημαία της αντιπολίτευσης με αφορμή τα αργιά της Βενιζέλου, παριστάνει όμως ξεχνά ότι μέχρι πριν από 3 μήνες ήταν κυβέρνηση. Δεν προχώρησε το έργο, το καθυστέρησε όπως και οι προηγούμενες, χάρισε εκατομμύρια στους κατασκευαστές, όπως και παλιότερα και σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Γιατί χρόνος κατασκευής και κόστος είναι μεγέθη που πάνε χέρι-χέρι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει το θράσος και να εγκαινιάσει ένα ανύπαρκτο έργο, κύριο Τσίπρας. Κουβέντα όμως δεν γίνεται για τα κρίσιμα θέματα. Για πόσο ακόμα θα διαρκεί το έργο? Κανένας δεν πιστεύει θα τελειώσει το 2023. Πόσο ακόμα θα πληρώσουμε σαν κέρδη στους εργολάβους? Κανένας δεν ξέρει το τελικό προϋπολογισμό. Ότι δεν είναι ούτε καν θέμα συζήτησης, πολύ περισσότερο σχεδιασμού και υλοποίησης, η επέκταση του μετρό σε άλλες συνοικίες, πολυάνθρωπες, αλλά επειδή είναι πολυάνθρωπες και λαϊκές, γι' αυτό είναι και υποβαθμισμένες, η επέκταση λοιπόν του μετρό σε άλλες συνοικίες όπως οι δυτικές συνοικίες, η Τούμπα και αλλού. Και όλα αυτά, ακόμα και αν υφίστανται διαφωνίες μεταξύ των κυβερνώντων πρώην και νυν, κρύβουν ότι οι εργολάβοι σε κάθε περίπτωση βγάζουν τα κέρδη με τη σέσουλα. Το ΚΚΕ είναι σαφές στη θέση του. Απαιτούμε το έργο να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν. Κάθε καθυστέρηση σημαίνει μεγαλύτερη ταλαιπωρία, σημαίνει ακόμα μεγαλύτερο κόστος στο λαό μας και ακόμα μεγαλύτερα κέρδη στους εργολάβους. Τα αρχαία να μείνουν στη θέση τους, αφού έτσι διαβεβαιώνουν οι επιστήμονες, μιλάμε για τον σταθμό της Βενιζέλου. Το κόστος να μην πέσει κι άλλο στις πλάτες του λαού, να το αναλάβουν οι εργολαβικές εταιρείες μειώνοντας τα κέρδη τους. Να ξεκινήσει η δουλειά για την επέκταση και σε άλλες περιοχές της πόλης. Αποδεικνύεται από όλη την ιστορία ότι το πραγματικό εμπόδιο για το έργο που δεν προχωράει είναι το ίδιο το κέρδος, το υπέρτατο αγαθό αυτού του συστήματος, αυτού του κράτους που υπάρχει για να εξυπηρετεί οποιαδήποτε κυβέρνησή του τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και να καταδυναστεύει το λαό. Σας καλούμε λοιπόν να σκεφτείτε πώς θα ήταν η κατάσταση όχι μόνο στον ΟΑΣ αλλά και στο μετρό αν υπήρχε ένας ενιαίος αποκλειστικά δημόσιος φορέας για όλες τις συγκοινωνίες που θα μπορούσε να τις συνδυάσει μεταξύ τους με βάση τις ανάγκες των κατοίκων της πόλης. Που θα χρησιμοποιούσε το κρατικό χρήμα όχι για να επιδοτεί μεγαλοεπιχειρηματίες με ζεστό χρήμα, αλλά για τις λαϊκές ανάγκες μεταξύ των οποίων και τις σύγχρονες ασφαλείς φθηνές συγκοινωνίες, αναγνωρίζοντάς τις όχι σαν ένα εμπορικό είδος, αλλά σαν αυτονόητο δικαίωμα των κατοίκων. Αν υπήρχε ένας δημόσιος κατασκευαστικός φορέας που θα αναλάβανε τα μεγάλα έργα χωρίς παρεμβολή του κέρδους, που εκτινάσει το κόστος και μειώνει την ποιότητα των έργων. Που θα εξασφάλιζε αυτός ο φορέας σταθερή δουλειά και μεροκάματα σε χιλιάδες εργαζόμενους και επιστημονικό δυναμικό, που αυτός ο φορέας με τη λήξη ενός έργου θα αναλάβανε το επόμενο μεγάλο τεχνικό έργο εξασφαλίζοντας σταθερή δουλειά, με βάση τις λαϊκές ανάγκες και θα απέκλειε την προσφυγή σε ιδιώτες και στο κέρδος τους. Που θα εξασφάλιζε φθηνότερα έργα, περισσότερη δουλειά και ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Αλλά πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Μια τέτοια πολιτική, όσο και αν φαίνεται λογική στα αυτιά των περισσότερων, πρέπει να σκεφτούμε ότι έρχεται σε σύγκρουση με την ψυχή, με το πυρήνα της πολιτικής όπως την γνωρίσαμε μέχρι σήμερα. Της πολιτικής που στο κέντρο της βάζει το κέρδος, την ανταγωνιστικότητα, την επιχειρηματικότητα. Αυτό πληρώνει ο λαός μας σε όλες τις φάσεις της ζωής του. Με τη μείωση των μισθών, με την ανεργία, με τη μείωση της σύνταξης, με τη μείωση των δικαιωμάτων στην υγεία, την παιδεία που έχει γίνει πανάκριβα με εμπνεύματα, αυτά πληρώνει και στις αστικές συγκοινωνίες. Μπορεί ο λαός μας να διαμαρτύρεται και δικαιολογημένα. Μπορεί να υιοθετεί μέρος ή όλες τις προτάσεις μας, που τις βρίσκει δίκαιες και λογικές. Αυτό όμως που πρέπει πραγματικά να υιοθετήσει είναι ένα. Ότι πρέπει να πάρει ο ίδιος ο λαός την υπόθεση στα χέρια του. Να πάψει να την αναθέτει σε άλλους που πάντα τον απογοητεύουν. Να οργανωθεί, να συσπηρωθεί και για το ζήτημα της συγκοινωνίας στην γειτονιά, με τους συλλόγους, με τις επιτροπές αγώνα, μέσα από τα εργατικά σωματεία που πρέπει όλοι αυτοί οι φορείς να το κάνουν θέμα τους. Να αντιδράσουν συντονισμένα, μαζικά, οργανωμένα, μαχητικά στην ιδιωτικοποίηση των συγκοινωνιών και στο τραύμα του μετρό. Να παρεύουν μαζικά και μαχητικά
στα δημοτικά συμβούλια, στα υπουργεία, στην κυβέρνηση, με συγκεντρώσεις στις γειτονιές, στους τόπους δουλειάς και όπου αλλού. Θυμίζω στους παλιότερους ότι το 1978 στην πλατεία, στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Βενιζέλου, εκεί που είναι σήμερα ο σταθμός Βενιζέλου, είχε γίνει μία από τις μεγαλύτερες, τις πιο μαζικές συγκεντρώσεις που είχε γίνει ποτέ μεταπολεμικά στη Θεσσαλονίκη, με μοναδικό αντικείμενο τις αστικές συγκοινωνίες. Αυτή λοιπόν ο λαός, ο οργανωμένος λαός, είναι η μοναδική δύναμη που μπορεί να φέρει τις ανατροπές να δώσει λύσεις. Και σε αυτήν την προοπτική το ΚΚΕ θα βρίσκεται εκεί και το ξέρετε. Για να ενημερώσει, για να συσπυρώσει, για να οργανώσει, για να διεκδικήσει. Αυτό το ξέρει ο καθένας. Αλλά πρέπει και ο καθένας να κάνει ακόμα ένα κρίσιμο βήμα. Να εμπιστευτεί επιτέλους το ΚΚΕ, να εμπιστευτεί την πολιτική του και τις δυνάμεις του. Γιατί απλά δεν τον κορόιδεψαν, δεν τον παράτησαν, συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη με τις όποιες δυνάμεις τους δίνει ο λαός. Βρίσκονταν οι κομμουνιστές και βρίσκονται μπροστά στον αγώνα και για τις δημόσιες συγκοινωνίες. Και ας θέσουμε τελικά ένα ερώτημα. Μήπως ήρθε τελικά ο καιρός να σκεφτεί ο καθένας ότι η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ είναι συνολική πολιτική. Για ρίξη με το παλιό. Για ρίξη με το κέρδος και την εμπορευματοποίηση των πάντων. Για ρίξη με το συμφέρον των λίγων και με όσους εξυπηρετούν αυτά τα συμφέροντα των λίγων πολιτικά. Μήπως είναι απαραίτητος όρος σήμερα, όχι αύριο, για να έχουμε και την ελάχιστη βελτίωση της ζωής μας, για να ρίξει τελικά οριστικά ο δρόμος για τη λύση των προβλημάτων που σήμερα βασανίζουν το λαό μας, γιατί τα σταματάει η πολιτική όλων των κυβερνήσεων που έβαλαν αφεντικό στη ζωή μας τα κέρδη και τις μεγάλες επιχειρήσεις και όχι για τα λαϊκά συμφέροντα για τα οποία παλεύει το ΚΚΕ. Αυτό το ερώτημα ας απασχολήσει όλους και τους παριστάμενους, αλλά και με όσους συζητήσουν οι παριστάμενοι για τα προβλήματα αυτά.